Μην τα αναρρέξω εδώ. Μία προειδοποίηση. Αυτό το βίντεο είναι το δεύτερο μισό του επεισόδιου 13, αν δεν κάνω λάθος. Whatever. Θα αφήσω κάπου εδώ πέρα τριγύρω μου ένα link για το προηγούμενο part του επεισοδίου. Άμα δεν το έχετε δει δηλαδή. Αυτό. Ευχαριστώ για την προβολή και ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο. Εδώ κατεβαίνουμε προς τα κάτω, ανοίγουμε την πορτούλα μας. Κάνω τον λάθος εδώ πέρα, μας φαίνεται στο επόμενο shortcut του game αυτές τις περιοχές, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε μια πορτούλα εδώ, η οποία θα μας βγάλει εδώ. Πολύ δυνατό shortcut. Και έχουμε και ένα ascensor εδώ, το οποίο θα μας βγάλει αρκετά ψηλά. Σε ένα σημείο βασικά το οποίο είναι για να μπούμε σε ένα Covenant. Θυμάστε την περιοχή από το προηγούμενο επεισόδιο λογικά. Εδώ βλέπετε δεν υπάρχει κάτι, αλλά αυτό είναι κόλπο, μην το πιστέψετε. Ανέβουμε από εδώ. Και ρίξανε και το deep ring. Εδώ πέρα, καθώς θα προχωρήσουμε, υπάρχουν κάποιοι εχθροί που είναι αρκετά δυνατοί, έτσι. Γενικώς αυτοί που κουβαλάνε τα μεγάλα τα τσακούκια, γενικώς τα μεγάλα όπλα, κάνουν πολύ damage. Πώς είμαι ακόμα ζωντανός. Α, δεν είμαι ακόμα ζωντανός. God damn it! Τουλάχιστον είμαστε κοντά τώρα. Επιστρέψαμε. Βλέπουμε ένα item εκεί πέρα στο βάθος. Ούψ. Τουλάχιστον ίσως ακούγεται εύκολα όταν πλησιάζεται. Και άλλο ένα item εδώ πέρα. Περιμέναμε αισθητικά, παντού. Άρμπαλας ήταν ένα σχετικά καλό crossbow, ψιλοβαρύ. Εσύ γιατί κάνεις εκεί? Περίεργα πράγματα. Ακρή. Ωραία. Έχουμε ένα Peltang. Ουφς. Το Peltang είναι ένα item το οποίο χρησιμοποιούμε για... το παίρνεις από PvP, από μάχες δηλαδή, και έχω σηκώσει αρκετά, έτσι. Άχρηστο, τόσο. Ερχόμενοι εδώ, θέλουμε να ρίξουμε πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχουν κάτι εχθροί, συγκεκριμένα αυτός εκεί πέρα, οι οποίοι κάνουν πολύ damage και είναι δύσκολο να τους διαχειριστείς, γιατί είναι σε πολύ κλειστό χώρο. Αλλά συγκεκριμένα αυτός δεν είναι και στο κλειστό χώρο. Αλλά όπως και να έχει κάνει πολύ damage. Shit. Γιατί να είναι τόσο μπάντας ένα απλό minion που κάνει respawn συνεχώς? Ή μπορεί απλά εγώ να είμαι κακός? Μάλλον εγώ είμαι κακός. Άντε με ρε. Τι φύλαγες? Blessed gem. Waste of my time. Fucking time.
ήταν αυτός και υπάρχει κι άλλος ένας εκεί πέρα ο οποίος. Θα ήταν καλό βάσκα να τους γνωρίσω. Ναι, θα τους γνωρίσω. Fuck it. Όσο μπορώ τουλάχιστον. Πέφτουμε εδώ πέρα. Ooh, that was fucking close. Θα πέσουμε εδώ. Και θα πέσουμε κάτι σαπίλες από πάνω το κεφάλι μας. Και εδώ σε λίγο θα σηκώσουμε ένα item το οποίο είναι από τα πιο χρήσιμα για το PvP σε αυτό το game. Θα σηκώσουμε αυτό το πλασματάκι εδώ λοιπόν. Και θα μας δώσει το Red Sign Soapstone. Ουσιαστικά είναι ένα σήμα το οποίο το βάζουμε κάτω και μας κάνουν summon άλλοι για PvP. Shit. Δεν είναι ωραίο να πεθαίνεις. Shit, shit, dude. Θα πεθάνω το bleed. Τι ακριβώς. Και καθώς θα προχωρήσουμε από εδώ, θα δούμε μία πορτούλα. Μικρή, θα την ανοίξουμε. Ζωή δεν έχουμε. Χίλ δεν έχουμε. Και θα προχωρήσουμε εδώ. Εδώ λοιπόν μπροστά μας έχουμε ένα bonfire, το οποίο θα μας φάνει χρήσιμο κάποια στιγμή στο αργότερο μέλλον. Και αυτή εδώ η κυριούλα μπροστά μας είναι η Ροζάρια. Και έχουμε και το Armor of Thorns, αρκετά χρήσιμο πράγμα, είναι αυτό που φορούσε ο άλλος στο πάτος. Δεν θα τις μιλήσουμε ακόμα γιατί θα χαλάσει ένα questline το οποίο θέλω να το, να το κάνω ουσιαστικά, γιατί δίνει κάποια καλά items. Αν δεν κάνω λάθος κάπου εδώ πέρα τριγύρω υπήρχε ένας μοχλός, αλλά μπορεί και να κάνω λάθος. Ναι, μάλλον κάνω λάθος. Τελευταίο πράγμα που θα κάνουμε λοιπόν πριν το boss fight, θα είναι να έρθουμε εδώ. Και ανοίξουμε αυτό το μοχλό. Και κάπου εδώ πέρα υπήρχε και μία πόρτα, μην κάνω λάθος. Περίεργα πράγματα. Από εδώ είναι, όντως. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι εδώ πέρα πάνω. Δεν πειράζει, θα το σηκώσουμε αυτό το πράγμα που συνέχει. Δύο τσάρνου. Κάτι ακόμα περπατάει. Πες πάμε. Προχωράμε από εδώ και ανεβαίνουμε τα σκαλιά. Και μπροστά μας υπάρχει μία μεγάλη μεγάλη πορτούλα η οποία είναι shortcut ξανά. Τέλεια. Θα περάσουμε από εδώ γιατί δεν χρειάζεται. Αυτό το πάμε από εδώ, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Shit. Λοιπόν, Homeward Bone. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ πέρα σε αυτό το σημείο. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι... Υπάρχει κι άλλος ένας γίγαντας εδώ πέρα, by the way. Που θέλω να κάνουμε να έρθουμε εδώ πέρα και να ανοίξουμε και αυτό το μοχλό. Ο οποίος θα κάνει άλλη μια γέφυρα να ανέβει προς τα πάνω. Έτσι ολοκληρώνεται και το τελευταίο part του
shortcut ουσιαστικά. Excellent. Και τώρα ήρθε η ώρα για να τρέξουμε. Τα πράγματα που φυλάει αυτό και κατάξω εδώ πέρα είναι η μοιάτριστα, έτσι. Αλλά μεγάλη προσοχή όπως και να έχει. Shit. Damn, bitch. Θα τον φάω κάποια άλλη στιγμή, δεν πειράζει. Λοιπόν, ερχόμενοι εδώ πέρα. Έχουμε το Ember, το έχουμε το Ember. Να βρούμε κάποιον να κάνουμε σάμα. Δεν πειράζει. Θέλω να φάω αυτόν εδώ. Τον μεγάλο με το σπαθί. Πρέπει να τον φάω μόνο του. Λοιπόν, αυτοί οι μικροί δεν κάνουν πολύ damage, αλλά δεν θα ήταν καλό να μου κόψουν κανένα attack. Shit, the combo! Δεν πέρασε όλα αυτά για να πιθάνουν από αυτόν. Πραγματικά δεν πέρασε όλα αυτά για να πιθάνουν από αυτόν. Nice! Backstab. Bitch. Deep jump. Nice. Λοιπόν, θα γνωρίσουμε αυτόν εδώ πέρα που κάθεται, γιατί μας αγνοεί και αυτός ουσιαστικά. Θα σκώσουμε τον drop. An ember. Excellent. Και θα έρθουμε από εδώ. Από εδώ λοιπόν έχει ένα μοχλό. Εδώ το μοχλέ. Τόσο να ξέρουμε εδώ. Fuck me. Ωραία. Και θα προχωρήσουμε από εδώ. Νομίζω ότι κάτι έχω κάνει λάθος. Κάτι πρέπει να έχω κάνει λάθος. Κάπου εδώ πέρα υπήρχε ένα NPC το οποίο ήταν, ας πούμε, αρκετά κακό. Θα το γνωρίσουμε βέβαια. Μάλλον επειδή σκότσα το γίγαντα. Αλλά τέλος πάντων, ξεκλειδώσαμε το Ascensor Collection για πιο μετά χρήσεις. Λοιπόν, θα κάνουμε equip για το fight αυτό ένα Luring Skull και θα σας πω σε λίγο γιατί θα το κάνουμε. Γιατί τα βάραζε, φίλε, έλα να τελειώνουμε. Dude, why? Έχουν κολλήσει, what the fuck, πώς πάνω. Θες να κολλάει πολύ τύπος. Θα μπούμε μέσα λοιπόν, πάμε για το fight. Δεν τον πολύ χρειάζομαι είναι η αλήθεια, αλλά whatever. Το συγκεκριμένο το boss fight δεν είναι δύσκολο. Μη σκαλώνετε επειδή βλέπετε πολλές βλακίες. Ουσιαστικά το boss fight είναι αυτό εδώ πέρα το προγραμματάκι. Το boss. Και καθώς σκοτώνουμε την ψυχή που βρίσκεται, το σώμα που βρίσκεται μέσα στη ψυχή, πηγαίνει σε κάποια άλλη. Σε κάποιο άλλο σώμα. Φυσικά αυτές οι βλακές εδώ πέρα κάνουν respawn μετά από λίγη ώρα, έτσι. Δεν έχει σημασία να κάτσεις να τις σκοτώσεις όλες. Ωραία, εδώ είμαστε. Και τώρα λοιπόν έχω βάλει ένα Alluring Skull το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για να το πετάξουμε από εκεί. Αυτό το Alluring Skull αυτό που κάνει είναι να καλεί να φωνάζει ουσιαστικά όλα τα minions και όλα τα τέρατα κάπου αλλού. Εκεί πέρα που έχει χτυπήσει το Alluring Skull. Έτσι είμαστε ελεύθεροι να σκοτώσουμε τον boss με την ισχύα μας. Αλλά αν μ' αφήσουν να πάω να σκοτώσω τουλάχιστον. Beacons of the Deep. Τέλεια.
παιδιά. Πολύ χρήσιμη. Λοιπόν, guys, αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο και θα προχωρήσουμε στα υπόγεια ουσιαστικά, σε μια κατακόμβαση κάτι τάφος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προβολή. Τσεκάρετε την σελίδα μας στο Facebook, το Dark Souls Hellenic Community. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!